Θα μου επιτρέψετε, κύριε Παυλόπουλε, που μου δίνετε τη δυνατότητα να ευχαριστήσουμε όσους συμπορεύτηκαν με το ΚΚΕ σε αυτή τη δύσκολη εκλογική μάχη, όσους τίμησαν τα ψηφοδέλτιά μας, τους αγωνιστές που ήρθαν μαζί μας και δώσαμε αυτή τη μάχη. Περιμένατε παραπάνω, θέλατε παραπάνω, κύριε Κουμπόη? Κοιτάξτε, φυσικά θέλουμε παραπάνω, αλλά το ότι μέσα σε αυτή την πόλωση που οι δυνάμεις του δικοματισμού καλλιεργούν και που επιδιώκουν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από τα πραγματικά του προβλήματα, δώσαμε μία μάχη που δείχνει τάσεις ενίσχυσης, συσπήρωσης προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, μιλάμε ακόμα χωρίς να έχουμε δει τα τελικά αποτελέσματα. Εμείς θα μετρήσουμε και τα αποτελέσματα στην περιφέρεια, γιατί ξέρετε, δίναμε την τριπλή εκλογική μάχη με καθαρά πολιτικούς όρους και δυνάμεις. Εμείς δεν είμαστε, όπως έλεγαν, ορισμένοι ανεξάρτητοι, και τώρα εμφανίζονται εκεί, βλέπουμε τους πίνακες πώς εμφανίζονται. Δώσαμε τη μάχη με τη λαϊκή συσπήρωση και από την άποψη αυτή εμείς πιστεύουμε ότι όλος αυτός ο κόσμος που σταθερά ψηφίζει το ΚΚΕ και η νεολαία ιδιαίτερα και μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι μια δύναμη που θα δώσει μάχη μαζί με άλλους αγωνιστές στην πορεία στις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και θα διαμορφωθούν ακόμα περισσότερο. Τα πράγματα θα είναι δυσκολότερα. Πρέπει να ετοιμαστούμε για αγώνες, γιατί μόνο με αγώνες και με συσπήρωση του λαού πάνω σε ένα αγωνιστικό πρόγραμμα μπορούν να αντιμετωπιστούν οι αντιλαϊκές αντεργατικές πολιτικές. Τώρα, αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν εκλογές, αυτό αφορά την κυβέρνηση. Πάντως, εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αυτή τη μάχη και να την δώσουμε αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί μόνο το ΚΚΕ μπορεί να είναι αντιπολίτευση από την υπεράσπιση, από τη μεριά της υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων. Όλα είναι... για την καρέκλα τους λέγεται αυτό, με ένα τίτλο. Ένας τίτλος, όλα για την καρέκλα. Κάτι ρώτησε ο κύριος, όχι να το ξαναρωτήσει, γιατί τον πήρα τα... Αν έχει νομιμοποίηση, αν κατάλαβα καλά, γιατί σας έκοψαν. Ναι. Δεν είναι ζήτημα νομιμοποίηση, ούτε ζήτημα νομικό, είναι ζήτημα πολιτικό και αυτό αφορά την κυβέρνηση. Είναι πολιτική νομιμοποίηση. Ναι, με την πολιτική νομιμοποίηση είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Εμείς, όποτε να γίνουν εκλογές, πιστεύουμε ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ, είμαστε έτοιμοι και από τη θέση της λαϊκής αντιπολίτευσης να ισχυροποιηθούμε σε μια κατεύθυνση... Στην Μακεδονία η υποψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ είναι τρίτος. Δεν μπαίνει στο δεύτερο γύρο. Να δώσουμε τη μάχη για την υπεράσπιση των λαϊκών προβλημάτων. Μάλιστα. Είμαστε μια δύναμη με σταθερότητα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο κόσμος μας στήριξε. Στο Βόρειο Αιγαίο είναι πέμπτος. Μας στήριξε. Ναι. Λοιπόν, ας το Βόρειο Αιγαίο τώρα, κύριε Λοβέρδο, άμα μιλάμε. Μη σου πω τι μας κάνει στην κουβέντα τώρα. Συγγνώμη, λοιπόν, εγώ δεν σε έκοψα ούτε για το Βόρειο ούτε για το Νότιο Αιγαίο. Ξανά στο λοιπόν, και θα δώσουμε αυτή τη μάχη, θα δώσουμε αυτή τη μάχη με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, γιατί είμαστε μια δύναμη η οποία σταθερά μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Ένας λαός που αγωνίζεται, μας εμπιστεύεται και εμείς δεν θα τον προδώσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα.